Βλέπετε και μόνοι σας στην εικόνα, αυτό που βλέπουμε είναι τουλάχιστον ένα μέτρο χιόνι. Και δύο, Νίκο μου. 10 χιλιόμετρα απέχει από εδώ η Κίμη, στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Πίσω μου είναι ένα αποκλεισμένο μοναστήρι, Μονή του Αγίου Χαραλάμπους, και ακριβώς στο χιλιόμετρο βρίσκεται ένα χωριό, και αυτό αποκλεισμένο εδώ και 3 μέρες, με 2.500 κατοίκους, οι οποίοι δεν έχουν ούτε ρεύμα. Εμείς με το συνεργείο του Άλφου, τον Αποστόλη τον Χατζημάγκο, τον Νίκο τον Τζελίκα και τον Γιώργο τον Αθανασιάδη, δεν τα καταφέραμε να προσεγγίσουμε στο χωριό. Αποκλειστήκαμε σε υψόμετρο 900 περίπου μέτρων. Βλέπετε τώρα τα παιδιά σας δείχνουν τα υπόλοιπα χωριά που είναι αποκλεισμένα. Κανείς δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Πραγματικά μιλάμε για απάτη. Αυτό είναι το όχημα 4x4 του ΑΛΦΑ, το οποίο φωτίζει για να μπορέσουν οι τηλεθεατές να δουν τις συνθήκες και να δουν την περιοχή στην οποία βρισκόσατε. Συνεχίζεις. Αυτό που χρησιμοποιείς και εσύ, Νίκο μου, είναι το πολύ καλό αυτοκίνητο, το με το οποίο μπορούσαμε και εμείς να ανέβουμε, αλλά τελικά, όπως καταλάβαμε, δεν τα καταφέραμε ούτε εμείς. Περιμένουμε τα εκχιονιστικά να έρθουν να μας απεγκλωβίσουν από εδώ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και εθελοντές περισσότεροι από τις ομάδες εδώ των κατοίκων που βοηθούν. Ελπίζουμε και εμάς να μας βοηθήσουν. Έχουν βγει και τα ρηπνηστριοφόρα του στρατού. Έχουν όμως μεγάλο πρόβλημα στην Κίμη. Οπότε έχουν δώσει τη μεγαλύτερη βαρύτητα εκεί, και τα υπόλοιπα χωριά, περισσότερα από 50 χωριά, είναι στην κατάσταση σε αυτή στην οποία βρισκόμαστε και εμείς. Εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα ιατρικό, τη δουλειά μας κάνουμε, ωστόσο υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που πρέπει να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και είναι και δύσκολη η μεταφορά, χρησιμοποιούνται και τα ρηπνηστριοφόρα ή τα ρατράκ, τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Να πούμε ότι είναι δεκάδες πλέον, όπως και εσείς έχετε επισημάνει, τα χωριά τα οποία δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω βλαβών που έχουν γίνει στο δίκτυο, αλλά δεν έχουν και νερό γιατί έχουν παγώσει οι σωληνώσεις, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η ζωή. Και ο δρόμος που μας δείξατε πριν από λίγο και μας δείχνετε τώρα είναι πάγος, που σημαίνει ότι όσο περνάει η ώρα καθίσατε αδύνατη μετακίνηση. Είναι πάγος. Αν θέλετε να πάμε προσεκτικά, να σας δείξω ότι λίγο να περπατήσεις δεν μπορείς να το βατήσεις, γλιστράς. Εμείς δηλαδή πέσαμε 2-3 φορές ο καθένας για να καταφέρουμε να φτάσουμε. Εδώ λοιπόν είναι ο δρόμος που έχει κολλήσει από πάγο και δεν περνάει απολύτως τίποτα. Ούτε και το ρηπνηστριοφόρο, παρολίγο, όπως μας είπαν οι κάτοικοι, παρολίγο να πέσει στον κρεμό. Είναι εξαιρετικά δύσκολη. Περιμένανε από νωρίς το πρωί να έχουν βγει τα εκχιονιστικά, όμως εκεί υπήρχε η γραφειοκρατία. Δεν υπήρχε πετρέλαιο, δεν μπορούσαν να δώσουν οι προμηθευτές πετρέλαιο στα ρηπνηστριοφόρα. Ο άλλος δεν ήξερε αν θα πληρωθεί για να του δώσει το πετρέλαιο. Και έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Χιλιάδες κάτοικοι, γιατί είναι χιλιάδες οι κάτοικοι, 50 χωριά μόνο μεταξύ Κίμης και Αλιβερίου. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι. Υπάρχουν βέβαια και κάποια περιστατικά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία να επαναλάβουμε. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία που έχουν κάνει οι τοπικές αρχές. Το ότι δεν είχαν εξοφληθεί οι λογαριασμοί, είχε αργήσει να εγκριθεί το κονδύλι. Έτσι λοιπόν τα οχήματα, τα απαραίτητα για τους απεγκλωβισμούς ή τα οχήματα τα οποία είναι απαραίτητα για να ανοίξουν τους δρόμους και να κάνουν τον αποχιονισμό, δεν είχαν πετρέλαιο ή προμηθεύτηκαν πετρέλαιο με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και ενώ βλέπουμε αυτές τις εικόνες, να δώσουμε πληροφόρηση. Είναι η γραφειοκρατία. Ολοκληρώνεις το ρεπορτάζ και μας λες κιόλας ποια είναι τα σχολεία τα οποία θα είναι κλειστά στην περιοχή, να ξέρουν και οι γονείς, αν και βεβαίως από αυτές τις συνθήκες και ανοιχτά τα σχολεία, πώς να μετακινηθούν οι μαθητές. Κανείς δεν πρόκειται να πάει στον Οροπό, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές, στο Μαραθώνα, να πούμε και για την περιοχή κοντά στην Αττική, θα είναι όλα τα σχολεία κλειστά. Τώρα στα βόρεια προάστια, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, μάλλον θα ανοίξουν. Το πιο πιθανό είναι αυτό, αν από το πρωί ή αύριο δεν αρχίσει πάλι να χιονίζει. Οπότε τα βόρεια προάστια θα πάνε κανονικά στο σχολείο τους τα παιδιά μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τα υπόλοιπα όλα, όπως εδώ στον Οροπό, στη Μαλακάστας και βέβαια εννοείται όλα τα σχολεία στην Εύβοια, θα είναι κλειστά.